στον ΟΚΙΠΗ, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι η νοσοκόμα είναι θετική στον κορονοϊό και λαμβάνονται όλα τα μέτρα στο νοσοκομείο της Λάρνακας. Κύριε Χαριλάου, τι ενημέρωση έχετε? Καλημέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Υπήρξε ένα θετικό κρούσμα. Το άτομο αυτό ήταν στενή επαφή ενός άλλου επιβεβαιωμένου κρούσματου. Δηλαδή δεν ήταν ένα περιστατικό το οποίο προήλθε γιατί πήρε τον ιό από κάποιον ασθενή ή από κάποιο συνάδελφο της στο νοσοκομείο. Ήταν στενή επαφή ενός άλλου επιβεβαιωμένου κρούσματος μέσα στα πλαίσια της εγκλάτησης. Μετά το τεστ που έχει γίνει, έχει βγει θετική. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είναι άτομο το οποίο δεν εργάζεται στη Θάλαμο και έτσι δεν επηρεάζεται η οποιαδήποτε λειτουργία, οποιοδήποτε Θάλαμο. Το πιο σημαντικό από όλα, κύριε Κυριάκου, είναι να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε μια εμπειρία ως επαγγελματίες υγείας τους τελευταίους 6 μήνες όσον αφορά τον κορονοϊό. Γι' αυτό όλοι μας πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως προνοούν και τα σχετικά πρωτοκόλλα. Δηλαδή και στο οικογενειακό και στο επαγγελματικό περιβάλλον. Ακριβώς, ακριβώς. Αστά. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει επισυχασμός, πρέπει να ακολουθούμε πιστά όλα εκείνα τα πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν και μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια τόσο για μας όσο και για τους ασθενείς. Δηλαδή η νοσοκόμα συγκεκριμένη που εργάζεται έχει κλείσει το τμήμα που εργαζόταν? Όχι, δεν έχει κλείσει το τμήμα, εργαζόταν σε έναν, όχι σε Θάλαμο, σε έναν άλλο συγκεκριμένο τμήμα του νοσοκομείου. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Όσα άτομα κρίθηκαν ότι ήταν στενή επαφή και υπήρχε λόγος να μπουν σε απομόνωση, έχουν μπει σε υποχρεωτική απομόνωση 7 μέρες βάσει του πρωτοκόλλου για τους επαγγελματίες υγείας. Έχει γίνει η απολύμανση του χώρου και συνεχίζουμε τη λειτουργία. Άρα για την ώρα θεωρείτε δεν είναι κάτι που να αφορά καθαρά το νοσοκομείο. Ήρθε απ' έξω αλλά... και το προλάβατε. Ακριβώς, αλλά επαναλαμβάνω με την άδεια σας, κύριε Κυριάκου, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία την οποία αποκομίσαμε τους τελευταίους 6 μήνες και όλοι μας ως επαγγελματίες υγείας να λαμβάνουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που να διασφαλίζουν την προστασία τη δική μας αλλά και των ασθενών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.